Σήμερα θα κάνουμε ένα ακόμα από τα πολύ αγαπημένα μας ταξίδια στη θάλασσα. Μόνο που για ακόμα μία φορά θα συναντήσουμε κάποια πολύ επικίνδυνα πλάσματα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Πρωταγωνίστριάς μας σήμερα είναι οι Σιρήνες και θα σας εφιστούσα την προσοχή. Μήπως και τύχει να ακούσετε τίποτα περίεργα τραγούδια κατά τη διάρκεια του βίντεο. Σας προειδοποίησα και δεν φέρω φυσικά καμία ευθύνη. Αν δεν καταλαβαίνετε τι λέω, μην ανησυχείτε. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καλώς ήρθατε λοιπόν πίσω για ακόμα μια φορά εδώ στο κανάλι. Αν είναι η πρώτη σας όμως φορά, επιτρέψτε μου να σας συστηθώ. Είμαι ο Κωνσταντίνος ή αλλιώς The Mythologist, είμαι αρχαιολόγος και μου αρέσει η μυθολογία. Γι' αυτό στο κανάλι αυτό εδώ ανεβάζω αγαπημένους μου μύθους αλλά και ιστορίες που πιστεύω ότι αξίζει να μοιραστώ μαζί σας σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε έναν τομέα μυθολογίας, θα έλεγα, σε αυτήν την ανοιχτή για όλους και προσβάσιμη βιβλιοθήκη του ελληνικού εκπαιδευτικού YouTube. Αν είναι κάτι το οποίο σας ενδιαφέρει και θέλετε να μάθετε και εσείς πράγματα για τη μυθολογία και για την αρχαιότητα γενικότερα, μπορείτε να κάνετε τώρα εγγραφή στο κανάλι πατώντας το κόκκινο κουτάκι που θα βρείτε κάτω από το βίντεο αλλά και το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις ώστε να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα. Πηγαίνετε μια βόλτα και στην περιγραφή να βρείτε τα link που θα σας οδηγήσουν στα social media και ειδικά στο Instagram όπου μιλάμε για τους μύθους που ανεβαίνουν εδώ στο κανάλι, απαντώ στις ερωτήσεις σας, μπορεί να μιλήσουμε για κάτι μυθολογικό, ιστορικό ή και κάτι άσχετο ανάλογα τη διάθεση. Οπότε αν είναι κάτι που σας ενδιαφέρει, ελάτε και εσείς στην παρέα ακολουθώντας το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Εκεί όπου υπάρχει βέβαια και κάτι άλλο πολύ πιο σημαντικό. Οι πηγές που χρησιμοποιώ για το κάθε μου βίντεο. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τα πραγματικά υπέροχα λόγια και τα υπέροχα σχόλια που έλαβα κάτω από το προηγούμενο βίντεο, το Μύθων Δεσπότ στο Πήλιο. Είναι ένα ιδιαίτερο βίντεο για εμένα και για το κανάλι. Είναι κάτι το οποίο, όπως σας είπα, μελλοντικά θα ήθελα να γίνεται πιο τακτικά. Όμως πραγματικά τα λόγια σας και τα σχόλιά σας μου δίνουν δύναμη και όρεξη να συνεχίσω και για όσους από εσάς δεν το έχετε δει μπορείτε να το κάνετε πατώντας εδώ. Πάμε όμως στο θέμα μας, το σημερινό. Για μία ακόμα φορά θα ταξιδέψουμε στην ανοιχτή θάλασσα και όπως έχετε καταλάβει τα πράγματα εκεί είναι επικίνδυνα στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Είδαμε τη σκύλα, είδαμε τη χάριβδη, πάμε σήμερα να δούμε ακόμα ένα ή περισσότερα τέρατα τα οποία συνάντησε κατά τύχη ο Οδυσσέας, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της επιστροφής του για την Ιθάκη. Αυτά τα πλάσματα λοιπόν, οι Σιρήνες, ήταν πραγματικά πάρα πολύ επικίνδυνα πλάσματα. Και όπως είναι λογικό, όλοι μας τις γνωρίζουμε μέσα από τον Όμηρο και πιο συγκεκριμένα την Οδύσσεια. Όμως σήμερα θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε λίγο περισσότερο τη φύση τους, ρίχνοντας φως στις πιο αθέατες πλευρές τους, ενώ φυσικά και θα μιλήσουμε για το επεισόδιο το οποίο σας προανέφερα με τον Οδυσσέα, στο αντίστοιχο έπος του Ομήρου. Πάμε λοιπόν αρχικά να σταθούμε στο βασικό ερώτημα. Πώς προέκυψαν, πώς δημιουργήθηκαν οι Σιρήνες ή αλλιώς ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για τη δημιουργία αυτών των επικίνδυνων πλασμάτων. Όπως θα έχετε καταλάβει μέχρι σήμερα, μετά από τόσα βίντεο, σε τέτοιου είδους ερωτήματα δεν υπάρχει μόνο μία απάντηση. Σε τέτοια ερωτήματα δηλαδή για το πώς γεννήθηκαν, πώς προήλθαν ορισμένα μυθικά τέρατα ή πλάσματα. Και φυσικά οι Σιρήνες δεν αποτελούν εξαίρεση. Υπάρχει ένα σωζόμενο απόσπασμα το οποίο μας πληροφορεί ότι πατέρας των Σιρήνων ήταν ο Φόρκης. Και έχουμε μιλήσει λίγο για τον Φόρκη, απλά θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ήταν μια αρχαίγονη, μια πολύ πρώιμη θεότητα των αρχαίων Ελλήνων και συνδεόταν άμεσα με το στοιχείο της θάλασσας. Συγγραφέας αυτού του μικρού αποσπάσματος που έχει σωθεί θεωρείται ο Σοφοκλής, ο οποίος όμως είναι ο μόνος που μας λέει ότι πατέρας των Σιρήνων ήταν όντως ο Φόρκης. Όλοι οι υπόλοιποι συγγραφείς σχεδόν που συμβουλευόμαστε για να μάθουμε πράγματα για τις Σιρήνες, όπως ο Παυσανίας, ο Υγιή, ο Απολλόδωρος και άλλοι, μας πληροφορούν ότι πατέρας τους δεν ήταν ο Φόρκης, αλλά ο ποταμός Αχελώος. Η προσωποποίηση δηλαδή του ποταμού Αχελώου, ο ποτάμιος δηλαδή αυτός, Θεός. Βέβαια, εδώ γίνονται λίγο πιο περίπλοκα τα πράγματα, γιατί μπορεί αυτοί οι συγγραφείς που σας είπα να συμφωνούν ως προς το ποιος ήταν ο πατέρας των Σιρήνων, να συμφωνούν δηλαδή ότι ήταν ο Αχελώος ο πατέρας τους, διαφωνούν όμως ως προς τη μητέρα. Άλλοι λένε ότι η μητέρα τους ήταν η Μελπομένη. Άλλοι λένε ότι ήταν η Καλλιόπη. Άλλοι λένε ότι ήταν η Τερψιχώρη και άλλοι λένε ότι ήταν η Στερόπη. Οι τρεις από αυτές φυσικά όπως καταλαβαίνετε ήταν μούσες
και η τέταρτη ήταν η κόρη ενός βασιλιά. Όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει μεγάλη σημασία να δούμε ποια από αυτές είναι η πιο ταιριαστή για να είναι η μητέρα των Σιρήνων. Αυτό που έχει όντως μεγαλύτερο επιστημονικό ενδιαφέρον είναι να δούμε τι συμβόλιζαν αυτές οι υποψήφιες μητέρες αυτών των πλασμάτων. Διότι, αν λάβουμε υπόψη μας το στοιχείο που σας ανέφερα προηγουμένως, ότι δηλαδή οι τρεις από αυτές ήταν μούσες και οι δύο υποψήφιοι πατέρες τους ήταν θεοί που συνδέονταν με το νερό, τότε έχουμε τις Σιρήνες ως αποτέλεσμα της ένωσης νερού και τέχνης. Και ο Φόρκης και ο Αχελλός συνδέονται με το νερό, ο Φόρκης με το νερό της θάλασσας, ο Αχελλός με το νερό του ποταμού και έτσι οι Σιρήνες από την αρχή συνδέονται με το στοιχείο του νερού. Ενώ από την πλευρά της μητέρας τους, όποια και από τις μούσες να ήταν αυτή, συνδέονται με την τέχνη, το τραγούδι, τη μουσική, κάποια από τα στοιχεία τα οποία αποτελούσαν τη μεγάλη τους δύναμη, γεγονός το οποίο θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Τώρα όμως πάμε να δούμε πώς έμοιαζαν αυτά τα πλάσματα, ποια ήταν η εμφάνισή τους σύμφωνα με τις αρχαίες περιγραφές και την αρχαία ελληνική τέχνη. Πάνω κάτω, οι αρχαίες πηγές συμφωνούν με την αρχαία ελληνική τέχνη και μας δείχνουν ότι οι Σιρήνες ανήκουν σε αυτή την κατηγορία που έχουμε ονομάσει ως μιξανθρώπους. Όπως βέβαια λέει και η ίδια η λέξη, την οποία έχουμε σχολιάσει και σε προηγούμενα βίντεο, μιξάνθρωπος θεωρείται ένα πλάσμα το οποίο συνδυάζει ανθρώπινα και ζώδη ή τερατώδη χαρακτηριστικά. Ένα τέτοιον που φέρνω πάντα σαν παράδειγμα ήταν ο Μινόταυρος, μισός άνθρωπος, μισός ταύρος, και σε αυτή την κατηγορία ανήκαν και οι Σιρήνες, διότι ήταν μισές γυναίκες και μισές πουλιά. Πράγματι λοιπόν, από τη μέση και κάτω είχαν πούπουλα, πόδια πουλιού, είχαν φτερά, ενώ από τη μέση και πάνω είχαν το σώμα και το κεφάλι γυναίκας. Και αυτό είναι ένα στοιχείο στο οποίο συμφωνούν όλοι οι αρχαίοι συγγραφείς, αλλά και οι απεικονίσεις τους στην τέχνη, όπως σε αυτήν εδώ την αναπαράσταση στο Αγγείο, όπου βλέπουμε φυσικά τις Σιρήνες στην συνάντησή τους με τον Οδυσσέα, για την οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Πρέπει επίσης να σας αναφέρω ότι ορισμένες από τις Σιρήνες είχαν και δικά τους ονόματα. Βεβαίως, ενδεικτικά θα σας αναφέρω την Παρθενόπη, την Αγλαόπη και την Λευκοσία. Το ίδιο το όνομα Σιρήνες έχει εξεταστεί κατά το παρελθόν από την έρευνα, με την μία εκδοχή να λέει ότι πρόκειται για λέξη που προέρχεται από την προελληνική γλώσσα, ενώ σύμφωνα με άλλες θεωρίες είναι μία σύνθετη λέξη από την σειρά και το ήρο, που κατά κάποιο τρόπο δηλώνει αυτόν που έχει τη δυνατότητα να δένει κάποιον. Και μιας και τα λέμε όλα αυτά για την εμφάνισή τους και το τι σημαίνει το όνομά τους και ποια ονόματα είχαν, πάμε να δούμε και πού μπορεί να έμεναν οι Σιρήνες. Και σίγουρα δεν έμεναν στο Αιγαίο, αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Από την άλλη, αν περιμένετε να σας πω ότι ζούσαν σε ένα συγκεκριμένο σημείο, τότε μάλλον δεν με έχετε παρακολουθήσει αρκετά. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι μάλλον βρίσκονταν, ή μάλλον οι άνθρωποι της εποχής τις τοποθετούσαν, κάπου στις ακτές της Ιταλίας. Ο Όμηρος μας λέει ότι βρίσκονταν κάπου ανάμεσα στο νησί της Αιέας, εκεί δηλαδή όπου βρισκόταν το παλάτι της Κύρκης, και στον βράχο της Σκύλας. Οπότε μπορούμε να τις τοποθετήσουμε κάπου εκεί κοντά στα στενά της Μεσίνης, εκεί όπου είχαμε τοποθετήσει τη Σκύλα και τη Χάριβδη. Σύμφωνα όμως με τον Οβίδιο και τον Βυργίλιο, ζούσαν κάπου κοντά στο θαλάσσιο σημείο το οποίο λέγεται Σιρήνουμ Σκόπουλη, και εκεί βλέπουμε και μια σύνδεση ήδη από το όνομα του τοπονυμίου με τις Σιρήνες. Δεν ξέρουμε πού ακριβώς ήταν αυτό, όμως έχουν εκφραστεί απόψεις ότι πρόκειται για το νησί του Κάπρι ή για την Τιρινική θάλασσα, η οποία βρίσκεται στα δυτικά της Ιταλικής Χερσονήσου, και πιο συγκεκριμένα, όπως μας λένε οι δύο αυτοί αρχαίοι συγγραφείς, ζούσαν σε τρεις βράχους μέσα στη θάλασσα. Ένα πολύ ενδιαφέρον μυθολογικό επεισόδιο είναι αυτό το οποίο μας παραδίδουν ο Οβίδιος και ο Υγιεινός στην προσπάθειά τους να μας δείξουν τον λόγο για τον οποίο οι Σιρήνες έγιναν τερατόμορφες. Μας λένε λοιπόν ότι οι Σιρήνες αρχικά ήταν πανέμορφες συνοδοί της Περσεφόνης, φίλες της δηλαδή, και όταν χάθηκε η Δήμητρα, επειδή την έψαχνε, τους έδωσε φτερά ώστε να την ψάξουν. Βέβαια, ο Υγιεινός το πάει αυτό λίγο πιο μακριά και μας λέει ότι όχι μόνο ήταν συνοδοί της, αλλά την συνόδευαν και εκείνη τη μέρα
όταν την απήγαγε ο Άδης σε εκείνο το λιβάδι. Και για να τους τιμωρήσει η Δήμητρα, επειδή δεν έκαναν κάτι για να τον αποτρέψουν, τους έκανε τέρατα. Κρατήστε το αυτό, θα μας χρησιμεύσει και στη συνέχεια. Πάμε λοιπόν επιτέλους στην Οδύσσεια, εκεί όπου ο Οδυσσέας έχει ήδη προειδοποιηθεί για το πόσο επικίνδυνες είναι οι σιρήνες, αλλά και για το τι πρέπει να κάνει για να τις αποφύγει. Ξέρει ότι με το μαγευτικό του τραγούδι μπορούν να παρασύρουν τον οποιοδήποτε περνά από εκείνο το σημείο της θάλασσας, ώστε να τον μαγέψουν και να τον κατασπαράξουν. Οι σύντροφοι του Οδυσσέα έχουν βάλει βουλοκαίρι στο αυτί τους για να λειτουργήσει σαν οτασπίδες. Αλλά ο Οδυσσέας, ο ίδιος ο βασιλιάς της Ιθάκης, είναι λίγο περίεργος και θέλει να ακούσει αυτό το μαγευτικό τραγούδι για να δει προς τι τελικά τόσος ντόρος. Διατάζει λοιπόν τους συντρόφους του να τον δέσουν στο κατάρτι χωρίς να έχει κάποιο κάλυμα στα αυτιά, ώστε να μπορέσει να ακούσει το τραγούδι των Σιρήνων. Και τους διατάζει επίσης να μην τον λύσουν ό,τι κι αν τους πει, όσο κι αν τους παρακαλέσει, ό,τι κι αν τους διατάξει να κάνουν. Έτσι γίνεται λοιπόν, περνούν όντως από εκείνο το σημείο, ο Οδυσσέας μαγεύεται από το τραγούδι, τους παρακαλά να τον λύσουν, τους διατάζει με το καλό, με το άσχημο, με απειλές, όμως οι σύντροφοί του μένουν πιστοί και δεν λύνουν τον Οδυσσέα, ο οποίος και το τραγούδι ακούει και γλιτώνει. Αναφορικά με αυτήν την ευτυχή εξέλιξη για τον Οδυσσέα και τους συντρόφους του, πρέπει να σας πω ότι αρκετά μεταγενέστεροι συγγραφείς από τον Όμηρο, όπως είναι ο Υγίνος, μας λένε ότι υπήρχε μία συνθήκη, η οποία ήταν η εξής. Αν κάποιος περνούσε από το σημείο που βρίσκονταν οι Σιρήνες και δεν κατάφερναν να τον μαγέψουν και να τον κατασπαράξουν, τότε ήταν η μοίρα τους να πεθάνουν. Οπότε, μετά το φιάσκο με τον Οδυσσέα και το πολυμήχανο τέχνασμά του, οι Σιρήνες, σύμφωνα με τον Υγίνο, εξαφανίστηκαν. Γιατί να πεθάνουν όμως, ποιος τους όρισε αυτή τη μοίρα? Η Δήμητρα, όπως σας είπα προηγουμένως, τις τιμώρησε επειδή δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν, λες και θα μπορούσαν, τον Άδη, από το να απαγάγει την κόρη της και εκτός από το ότι τις μεταμόρφωσε σε τέρατα, τους έδωσε και την κατάρα, αν δεν καταφέρουν να μαγέψουν κάποιον και να τον σκοτώσουν, να πεθάνουν οι ίδιες. Βέβαια, φαίνεται ότι αυτή η αντίληψη του Υγίνου δεν ήταν μια αντίληψη κοινώς αποδεκτή κατά την αρχαιότητα, διότι, για παράδειγμα, μαθαίνουμε ότι και οι αργοναύτες πέρασαν από τις Σιρήνες και μάλιστα έμειναν αλόβητοι. Χρειάστηκε η βοήθεια του Ορφέα, ο οποίος έπαιξε με τη λύρα του για να καλύψει το μαγευτικό τραγούδι των Σιρήνων και τα κατάφερε. Ένας από τους αργοναύτες, ο Βούτης, μαγεύτηκε και προσπάθησε να βουτήξει και να πάει στις Σιρήνες, όμως η θεά Αφροδίτη τον μάζεψε και τον έσωσε. Εδώ πρέπει να σας αναφέρω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο δεν το μαθαίνουμε από πουθενά αλλού παρά μόνο από τον Ιφαιστείωνα, τον μυθογράφο του 1ου με 2ου αιώνα μετά Χριστόν, ο οποίος μας λέει ότι οι Σιρήνες σκότωσαν τον γιο του Οδυσσέα, τον Τηλέμαχο, όταν συνειδητοποίησαν ότι ήταν γιος του, επειδή φυσικά ο Οδυσσέας τις είχε ντροπιάσει περνώντας από εκεί αλόβητος. Δεν το μαθαίνουμε πουθενά αλλού αυτό, φαίνεται να μην ήταν καθόλου διαδεδομένο κατά την αρχαιότητα, όμως είναι μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα εκδοχή. Στην Ιταλική Χερσόνησο, οι Σιρήνες απολάμβαναν τη λατρεία των ανθρώπων κατά την αρχαιότητα. Δεν μπαίνουν έτσι ακριβώς στην ίδια κατηγορία με τη Σκύλα και τη Χάριβδη, παρά το γεγονός ότι ήταν όλα αυτά τέρατα που συνάντησε ο Οδυσσέας, αλλά φαίνεται ότι για τους ανθρώπους της αρχαιότητας και ιδιαίτερα στην Ιταλική Χερσόνησο, οι Σιρήνες ήταν κάτι σαν δαίμονες, κάτι ενδιάμεσο με τους ανθρώπους και τους θεούς. Έχουν βρεθεί βωμοί αφιερωμένοι στις Σιρήνες και μάλιστα ο Πλήνιος ο Πρεσβύτερος μας λέει ότι κάπου κοντά στην σημερινή ακτή της Λυκόζα υπήρχε και ο τάφος μιας εκ των Σιρήνων της Λευκωσίας. Άλλωστε, όπως σας είπα, το σημερινό όνομα της περιοχής είναι Λυκόζα. Ο Πλήνιος ονομάζει το συγκεκριμένο μέρος ως Λευκωσία. Αν θέλουμε να εξετάσουμε το τι ήταν στην πραγματικότητα οι Σιρήνες, θα πρέπει βέβαια να υποθέσουμε ότι υπάρχει σοβαρή περίπτωση να συμβόλιζαν μία ακόμα δυσκολία για τους ναυτικούς της εποχής. Όμως, αν θέλουμε να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο, θα πρέπει να ανατρέξουμε στην αρχαία τέχνη. Δηλαδή, εντάξει, να δεχτούμε ότι ήταν ένας κίνδυνος, γιατί όμως να ήταν μισές γυναίκες και μισά πουλιά?
Φαίνεται ότι αυτή η εικόνα έρχεται κατά την αρχαιότητα από την Ασία, διότι εκεί υπήρχαν ήδη εικόνες τέτοιων ή παρόμοιων πλασμάτων. Η ύπαρξή τους έχει συνδεθεί με την έννοια του ταξιδιού και της εξερεύνησης του αγνώστου στη θάλασσα, όμως εξίσου, για να μην πω περισσότερο ενδιαφέρον, είναι το γεγονός ότι έχουν συνδεθεί και με το θάνατο. Πρέπει να τις φανταστούμε σαν υπτάμενα, φυσικά λόγω των φτερών τους πλάσματα, όπου λειτουργούσαν κατά κάποιο τρόπο όπως οι μακρινοί τους συγγενείς στην Ινδία, τα αντίστοιχα αυτά φτερωτά πλάσματα, που εμφανίζονταν από τον κάτω κόσμο για να ταλαιπωρήσουν τους ζωντανούς και να καταφέρουν να πάρουν μαζί τους τις ψυχές τους στον κάτω κόσμο. Εξού και η δύναμή τους μέσω του τραγουδιού, όπου τους μάγευαν, τους ναυτικούς, για να τους κατασπαράξουν στο τέλος. Αυτό ακριβώς ήταν και το όπλο τους. Το μαγευτικό τους τραγούδι, το οποίο έκανε μερικούς αρχαίους συγγραφείς να τις αποκαλούν μούσες του κάτω κόσμου. Εκεί υμνούσαν μόνιμα και στην αιωνιότητα την Περσεφόνη, της οποίας συνοδοί υπήρξαν όσο ζούσε και για την οποία, σύμφωνα με κάποιες από τις πηγές, τιμωρήθηκαν επειδή δεν κατάφεραν να προστατέψουν. Το τραγούδι τους ήταν μαγικό και εγωιτευτικό, αλλά ταυτόχρονα, όπως καταλάβατε, πάρα πολύ επικίνδυνο. Και από εσάς, τώρα, θέλω δύο πράγματα. Κάτω από αυτό το βίντεο θέλω να μου πείτε τι είδος τραγούδι ήταν αυτό, αν ήταν από σημερινά τραγούδια ποιο θα ήταν ή τι μπορεί να φανταζόταν ο μέσος άνθρωπος στην αρχαιότητα ότι τραγουδούσαν οι σιρήνες. Το δεύτερο πράγμα φυσικά είναι να γράψετε από κάτω τι πιστεύετε εσείς ότι ήταν και τι συμβόλιζαν οι σιρήνες. Περιμένω με πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω και, όπως πάντα, μέχρι το επόμενο μας ταξίδι στην αρχαία ελληνική ή και παγκόσμια μυθολογία ή αρχαιολογία, εύχομαι σε όλους και σε όλες να είστε καλά.